Πλεύρης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα. Πλεύρη και ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα. Παλαιός συνάδελφος, πρώτη φορά. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, είναι σαν το Βάσος που λέει το Σύνταγμα. Ναι, δεν μπορεί να πεις πρώην δικηγόρος, πρώην γιατρός. Γιατρός είναι. Ιδιότητες μας ακολουθούν. Βέβαια. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον από την άποψη του τρέχοντος ρεπορτάζ. Ξεκινώ λίγο ανάποδα ιεραρχικά, πάντα ξεκινάμε από την κυβέρνηση. Αλλά το πεδίο της πολιτικής επικαιρότητας αυτές τις μέρες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εργασίες Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, εγώ άκουγα χτες τον κύριο Τσίπρα την εισήγησή του. Είχε ενδιαφέρον και είχαν ενδιαφέρον και όσα έγιναν. Αλλά στέκομαι σε. Έχετε ένα κείμενο απολογισμού 84 σελίδων. Και άκουγα τον κύριο Τσίπρα χτες να λέει ότι η δεύτερη φορά αριστερά θα πρέπει ουσιαστικά να συνδυάζεται με μια πιο ολιστική προσέγγιση και με την εξουσία. Δηλαδή, η απάντηση άρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι να πάρει αριστερά και την εξουσία. Πραγματικά. Θα σας πω. Το συγκεκριμένο κείμενο που το έχω μπροστά μου και μοιράστηκε και στους εκπροσώπους του τύπου αναφέρεται ως εισήγηση της πολιτικής γραμματείας στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Οι τρεις νέστορες της παράταξης, ο Δραγασάκης, ο Μπαλτάς και ο Δρίτσας, το παρουσίασαν στην Κεντρική Επιτροπή και αμέσως μετά άρχισε η συζήτηση. Μπήκε σαν ότι θα είναι ο πυρήνας και η βάση. Δεν σημαίνει ότι είναι το τελικό κείμενο. Καλά, εντάξει. Και θα είναι ένα από τα προσυνεδριακά κείμενα. Σωστά. Μαζί με το πρόγραμμα και την πρόταση σχεδίου καταστατικού που θα πάνε προς Αλέξανδρε, δύο λεπτά. Άμα βάλεις τρεις υπουργούς να κάνουν κριτική, τους βάζεις να κάνουν και κριτική στη δική τους δουλειά. Σαφώς και γίνεται. Τώρα αυτό και τι είναι. Κριτική και αυτοκριτική, αλλά μακριά από εξοραϊσμούς από τη μια πλευρά, αλλά μακριά και από το αυτομαστίγωμα από την άλλη. Προσδιορίζουν με ακρίβεια και γεγονότα το τι ακριβώς έγινε σε αυτή την περίοδο από το 2012 μέχρι το 2015 και από το 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Το σημαντικό είναι ότι πάνω στο έφορο έδαφος της αυτοαξιολόγησης που θα γίνει και από τις οργανώσεις μελών θα χτιστεί το πρόγραμμα. Τι δεν κάναμε, ποιες ήταν οι αδυναμίες, συγκεκριμένα με τον Πατεπώνη. Συγκεκριμένα, συγκροτημένα, συγκεκριμένα. Λέω εγώ. Θα σας πω εγώ άλλα πέντε. Θα σου πω εγώ ένα γενικό, που πάνω στο οποίο άμα δεν το πεις, λες τα μισά. Δεν κάνει κριτική στο κλίμα διχασμού που υπήρχε εκείνη την περίοδο και στην οποία είχατε κι εσείς με κάποιο τρόπο συμμετοχή. Θα ήταν αυτό, είναι, θα είναι, αυτό. Ναι. Είναι θέμα συζήτησης. Και αυτό, στο πόσο οριακά φτάσαν τα πράγματα και πόσο αυτό, αν θέλετε, δημιούργησε αυτούς τους πόλους, τους μένουμε Ευρώπη από τη μια, τους άλλους της άλλης πλευράς κλπ. Αλλά, στη δική μου, αν μου επιτρέπετε η εισήγηση, ταπεινή συμβολή, μια πρώτη, με βάση αυτό το κείμενο των 62 σελίδων, όπως κωδικοποιήθηκε, ήταν αυτό το ζήτημα, τη μάχη της καθημερινότητας. Τίτλους, εις πρακτικές εταιρείες. Που αφορούν τον κόσμο, την καθημερινότητα του, που του κάνουν bullying μέσα στο σπίτι του. Ναι. Θα πληρώσει, θα πληρώσει, θα πληρώσει. Δύο. Προτιμησιακό καθεστώς δανειολήπτη. Το κάνανε οι τράπεζες, δίνοντας για παράδειγμα η Eurobank κούρεμα 90-95% καταναλωτικά δανεία και δεν το κάναμε πρώτοι εμείς. Όταν εγώ έθεσα επίκαιρη ερώτηση για το προτιμησιακό καθεστώς δανειολήπτη, πριν το δώσει το φαν να το, το κουρέψει, και δεν το έκανε ο υπουργός ο Παπαδημητρίου. Ένα λεπτό, τρίτο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, απλά αυτό το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Ότι υπάρχουν ζητήματα στην καθημερινότητα τα οποία δεν πήγανε όσο καλά θα έπρεπε να πάνε. Εδώ ο κύριος Τσίπρας όμως θέτει ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό και βλέπω την αποστροφή του εδώ. Λέει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων ή των υπουργείων, αλλά και των κρίσιμων αρμών της εξουσίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαγγελίδη, σας ευχαριστώ γιατί μου το επισημαίνετε. Ναι. Γιατί ήταν ένα από τα θέματα. Θα σας δώσω και χειροπιαστό παράδειγμα. Προσωπικό σε σχέση με τη δική μου την εμπειρία όσο βουλευτή. Και εγώ δεν ήμουν ο πολύπυρος ούτε από τα γενοφάς και ούτε λόγω οικογενειακής παράδοσης. Ναι, και... Λοιπόν, αυτό που είπαμε και νομίζω κατέστησε σαφές, δεν σημαίνει ότι επειδή κατέκτησες με την ψήφο του ελληνικού λαού την κορυφή της πυραμίδας κυβέρνηση, το από κάτω, η ιεραρχική πυραμίδα, ότι έχει καλυφθεί. Για παράδειγμα, είπα στις πρώτες κοινοβουλευτικές ομάδες, έρχονται άνθρωποι στο γραφείο μας. Τους λέμε ότι για τις προσλήψεις και την αντιμετώπιση της ανεργίας αποφασίζει το ΑΣΕΠ. Μα ζητάνε κάτι το οποίο είναι σαφές ότι δεν μπορεί ούτε by bus, ούτε από κάτω από το τραπέζι, ούτε τίποτα. Και μετά από 10-15 μέρες γίνεται.
σιωπή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πώς γίνεται αφού εσύ του είπες όχι και όπως όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ του λένε όχι, ναι, γιατί έχουμε ένα κώδικα δεοντολογίας. Γιατί πηγαίναν στα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και να κάνουν σχέση με την ιεραρχία. Έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν, ο Πλεύρης δεν ήταν βουλευτής. Επί ΣΥΡΙΖΑ διόριζε ο Πλεύρης. 15-19. Δεν ήταν. Πες τώρα, πάτσε. Ο κάθε Πλεύρης. Πες τώρα. Λοιπόν. Πόσους είχατε διορίσει. Αυτό σημαίνει, κύριε Ευαγγελίδη, ότι κατακτώ... Συγγνώμη, κύριε Ευαγγελίδη. Αυτό σημαίνει ότι... Ότι κατακτώ την εξουσία δεν σημαίνει ότι και όλοι οι άνθρωποι και δεν διορίζουν οι άλλοι. Μόνο δύο γεγονότα. Κάναμε να διορίσουμε τους διοικητές των νοσοκομείων δύο χρόνια. Κάναμε να διορίσουμε τρία χρόνια τους υπερπεριφερειάρχες. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι καλό είναι τα κόμματα όταν χάνουν εκλογές να κάνουν όποιες διαδικασίες θεωρούν καλές προκειμένου να συγκροτηθούν. Και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Κόμματα βρίσκουν την ακτότητα φορτών είναι τώρα. Ακούστε, γιατί σε πολλές φορές η πρώτη φάση, εγώ πιστεύω, πας να τα φορτώσεις. Είναι λίγο σαν την ψυχολογία κάποιου που δεν μπορεί να στερηθεί κάτι και σου λέει δεν φταίω εγώ, φταίνει κάποιοι άλλοι. Περνάς και αυτή τη φάση. Να εγκαλείς τον ελληνικό λαό ότι δεν κατάλαβε κάτι. Και σε ένα σημείο εγώ του λόγου του πρώην Πρωθυπουργού το είδα αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά λίγο πολύ κάποιοι δεν καταλάβανε τι κάναμε. Αυτή η φράση εμένα με ανησυχεί γενικότερα και θα σας πω γιατί με ανησυχεί. Δεν μπαίνω στο κλισέ που είναι και της μόδας να λέμε το αν πήγες να ελέγξεις τη δικαστική εξουσία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμένα με ενοχλεί σαν φιλοσοφία. Διότι η φιλοσοφία είναι ακόμα και αυτό που είπε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης να γίνεται. Είναι μυστική φιλοσοφία. Τι θες. Η φιλοσοφία σε ένα κανονικό κράτος είναι ότι ακριβώς οι εξουσίες πρέπει να λειτουργούν ασχέτως της κυβερνήσεως και πέρα από αυτής. Δηλαδή, εάν. Επειδή τυχόν, αυτό που λέει ο κ. Τριανταφυλλίδης, μπορεί το ΑΣΕΠ, αν πει κάποιος, γιατί αυτό υπονοείται, να μπορούσε να το ελέγξει η Νέα Δημοκρατία. Η λογική δεν είναι να πάρω την εξουσία για να το ελέγχω εγώ, αλλά να έχεις δομές που να λειτουργούν ανεξάρτητα. Εμείς το ρωτάμε γιατί το έχει πει ο κύριος Πολάκης. Γιατί είχε δώσει μια χρειά ο κύριος Πολάκης σε αυτό το πράγμα και το έλεγε με μια διαφορετική ενδεχομένως ερμηνεία από αυτή που το θέτει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ναι, ακούστε όμως, εδώ, και επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ελληνικά, μιλάμε και για εξουσίες. Οι εξουσίες παραπέμπει σε κάτι άλλο. Ναι. Το να πεις ότι έχω μια δημόσια διοίκηση που θεωρώ. Ναι. Ότι είναι σαθρή και προβληματική. Άλλο και αν πάρω το κράτος, θέλω να την ελέγξω για να την φτιάξω. Όταν μιλάς για εξουσίες, ξέρετε ποιο είναι το επικίνδυνο. Εγώ το βάζω πέρα από τον Τσίπρα ως επικίνδυνο. Αν πιστεύεις, ας πούμε, λόγου χάρη, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι διεφθαρμένα, που υπήρχε αυτή η ατζέντα στην κουβέντα της ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη, όταν νομιμοποιείσαι ηθικά να ελέγξεις αυτούς τους φορείς, με συγχωρείς. Δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό που καταγγέλεις. Διότι άμα πας εσύ σαν κυβέρνηση. Το γυρίσαμε πολύ ελέγξεις... στο θεωρητικό. Δίκιο δεν είναι θεωρητικό, είναι και πρακτικό. Λοιπόν, διότι τώρα. Όταν ελέγχεις τη δικαιοσύνη αυτομάτως, ας πούμε, είναι προβλήματα. Πες μας για το Βαρουφάκη. Να διευκρινίσω όμως σε καμιά περίπτωση. Η διάθεση δεν είναι ο έλεγχος. Απλά. Και κατεγράφηκε στην συζήτηση που κάναμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε τις ανεξάρτητες αρχές. Όταν λέμε ότι είναι ανεξάρτητες, δεν εννοούμε ότι είναι ανεξάρτητες μόνο από την εκάστοτε κυβέρνηση, εμπροκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητες και από άλλου είδους συμφέροντα και διαπλοκές. Αυτό εννοούμε ανεξαρτησία. Ο Παύλος, ανεξαρτησία, δηλαδή, να ανεξαρτησία του κρατικού μηχανισμού να μπορεί. Εμείς. Συνειδητά η μεγάλη μας την δική μας πλειοψηφία είπαμε ΑΣΕΠ. Και πώς μπορεί να είναι λοιπόν ανεξάρτητη μια αρχή που η νομική σύμβουλος του Πρωθυπουργού μπαίνει μπροστά με την κυρία Χάνου. Δηλαδή, είπαμε στην περιπτωσιολογία. Πώς έχεις ανεξάρτητη μια αρχή. Πες μας για το Βαρουφάκη, σε παρακαλώ. Ακούσα και το Ιωάννη. Τι να πω για το Βαρουφάκη. Πώς και να πεις, εδώ είναι το πρώτο θέμα. Λοιπόν, άκουτε για αυτό. Εγώ να συμφωνήσω, να σου πω, εγώ γενικώς δεν ξέρω κατά πόσο τελικά διαχρονικά το να παίρνουν δικαστική θέση είναι προ όφελο τη ανεξάρτητη που λέμε. Μάλιστα. Γενικότερα. Πάμε τώρα για το Βαρουφάκη. Για πας για το Βαρουφάκη. Εγώ αν τα είχα τα δημοσίευμα, το λέω. Άκουτε, γιατί ως δημοσιογράφος. Εδώ πέρα για να... Αν είχα το στιγάκι, το δημοσίευμα. Για να καταλάβουμε ότι το πρώτο οχτάμινο η χώρα... Εξαρτάται πότε. Με συγχωρείτε. Το πρώτο οχτάμινο η χώρα είχε έναν τύπο που κρατούσε τα κλειδιά της ελληνικής οικονομίας, ναι, που πήγαινε στους ομολόγους τους, ναι, και τους ηχογραφούσε. Δεν ήταν μόνο το δεν ήταν μόνος το τύπο. Okay, και ναι, προφανώς. Προφανώς. Κύριε Εντάξει, αυτό το έλεγε. Τώρα και... έχουμε το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Ωραία. Γιατί να μην τα μάθουμε. Με συγχωρείτε, η Βουλή έρχεσαι, ναι, και λες θα το καταθέσω στη Βουλή. Ένα, ναι, προϊόν παρα
παράνομο. Ο πρόεδρο τη Βουλή τι να κάνει, να το πάρει και να το βάλουμε στο κανάλι τη Βουλή. Για το κανάλι τη Βουλή και για τον πρόεδρο τη Βουλή. Εσεί που είστε και δικηγόρο. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο από το 2015 είπε: εγώ ζητούσα πρακτικά. Δεν έχει πρακτικά το Eurogroup, άρχισα να του ηχογραφώ. Το είχε πει σε κάθε τόνο. Μιλούσε στο Reuters, το έλεγε παντού. Τα έχω. Δεν βγήκε ένας να του πει από το Eurogroup, από την Ευρώπη, από τους δικαστές εδώ, από το σύστημα κάποιος. Τι λες, ότι λες και παραδέχεσαι ότι έχεις κάτι παράνομο. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Μήπως υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο όντως τελικά να τα δημοσιοποιήσει και να μην συμβεί και τίποτα, να μην ανοίξει η Εγώ δεν θα μπω στο δικαστικό ρεπορτάζ να τα δημοσιεύσει και να μην γίνει. Ο κώδικας είναι σαφής. Σου επιτρέπεται χρήση ηχητικών μέσων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν είναι στην περίπτωση του κ. Βαρουφάκη. Εάν θεωρητικά ο κ. Βαρουφάκης βρισκόταν κατηγορούμενος για αυτά τα οποία είχε κάνει, ενδεχομένως σαν κατηγορούμενος για κάποιο δικαιώμα. Η ουσία προηγείται του τύπου. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία προηγείται. Είναι τι υπόθηκε εκεί μέσα. Μισό λεπτό. Ακούσε. Το τι υπόθηκε εκεί μέσα είναι να ακούσεις ένα ηχητικό, αν πάμε εκεί πέρα, που να είναι συνολικό. Συμφωνώ. Τι έχει ο κύριος Βαρουφάκης? Δεν ξέρω. Αυτό το δούμε. Αν ο κύριος Βαρουφάκης εκεί πέρα έχει βάλει το κομμάτι που τον συμφέρει. Και να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε και με τους θεσμούς σε ένα σημείο, αλλά δεν μπαίνω θεωρητικά στους θεσμούς. Να σας πω, αν τα δημοσιοποιήσει πρακτικά, τι επισύρει αυτό το πράγμα? Αυτό κανονικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο απαγορεύεται, είναι προϊόν παράνομης παρακολούθησης. Γιατί έξω έγινε, δεν έγινε εδώ. Σε μη δημόσιας δεν έχει σημασία. Ο Έλληνας πολίτης όπου το κάνει το αδίκημα. Τι αν απαγορευτεί στην Αργεντινή, με κλείσει μέσα. Εάν υπάρχει αντίστοιχος νόμος στην Ελλάδα, αυτό είναι και ο ποινικός κώδικας. Αυτό σας ρωτάω, κύριε Πλεύρη μου. Τόσο καιρό λέει ο άνθρωπος ότι τα έχει και τα περιφέρει. Λέμε όλοι παράνομο. Αυτεπάκελτα θα μπορούσε κάποιος να επέμβει και να πει τι λες ανθρωπέ. Ακούσε, την πρώτη φορά μιλούσε πάντοτε θεωρητικά. Έχω. Μα τι, είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά που έχει. Α τον καλέσει κάποιο εισαγγελέα, δεν είναι δουλειά. Προσέχετε. Αλέξανδρε, τι έχουμε φορτωθεί. Τη εισαγγελική δουλειά στη Βουλή για να κάνουμε άλλο θέμα. Ας τον καλέσει κάποιο εισαγγελέα, υπάρχει πρόσκληση από πριν. Να σου πω, τάξερο Τσίπρα αυτό. Ερώτηση. Τι? Τα είπε ποτέ στον Τσίπρα, στον πρωθυπουργό του. Όσο ήταν υπουργό, του έλεγε ότι τα μαγνητοφωνώ. Είπε ότι του τα έδωσε. Τα έχει πει από τον Τσίπρα. Δεν τον κύριο Τσίπρα. Αλέξανδρε. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένο να δεχτώ τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριο Τσίπρα πήρε στικάκι από τον. Ελάτε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ήξερε ότι μαγνητοφωνούσε, δεν πρέπει να απαντηθούν αυτά. Για μένα αυτά είναι πιο σημαντικά. Ελάτε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τα αστυνομικά μυθιστορήματα και ο τρόπος που λειτουργήσε ο Γιάννης ο Βαρουφάκης ουσιαστικά εξυπηρετούν αυτόν τον επικοινωνιακό αντιπερισπασμό. Αντί να συζητάμε σήμερα για την ουσία των πραγμάτων και για τα λαϊκά ζητήματα και προβλήματα. Επιτρέψτε. Θα σας απαντήσω και στο συγκεκριμένο. Yeah. Αντί να συζητάμε δηλαδή για την πολύ σημαντική συζήτηση που έγινε στη Βουλή, μια που τη δείχνετε την Βουλή, για την αύξηση του κατώτατου μισθού που την υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στο διπλάσιο του ΑΕΠ, αλλά δεν θα την κάνει, την παρέμπεψε για το 2022, για το ότι ψήφισε. Ψήφισε 2022. Όχι, έχω αυτό εδώ μπροστά και μου. Πέρα και την έχω μπροστά και μου τη συνέντευξη που έδωσε στο Σταρ. Είπε συγκεκριμένα κάθε χρόνο το διπλάσιο του ΑΕΠ. Ωραία. Αφού το ΑΕΠ είναι 2,8, γιατί δεν δίνεται αύξηση του κατώμισθο του κόσμου 5,6. Κύριε Πλεύρη, κύριε Πλεύρη, Μένω όμως. Αντί όμως να συζητάμε αυτά. Συζητάμε για αυτό το αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο πολύ σωστά επεσήμανε και η συνάδελφός μας, η δημοσιογράφος, ότι έγινε και ταινία. Θέμα με τα ονόματα. Ακριβώς. Μάιρα Μπάρμπα, έχετε θέμα με τα ονόματα και δεν έχετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τελικά, σε τελική ανάλυση, κρίθηκαν. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο. Γιατί εκτός από το αστυνομικό έχουμε ένα πρώην υπουργό οικονομίας, οικονομικών της δικής σας κυβέρνησης. Αν θέλετε να με ρωτήσετε αν καλός ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας. Όχι, δεν σας ρωτάμε, καταλάβαμε. Καλώς, μπράβο, τα είπατε όλοι. Απαντώ, ναι. Σωστά έπραξε ο πρόεδρος της Βουλής και είπε ότι εγώ δεν θα γίνω delivery. Ναι, θέλετε να τα δώσετε, δώστε τα. Όλα στο φως. Όλα, για όλα, με όλους στην δημοσιότητα. Ναι. Έλα, λοιπόν, πάρουμε, κύριε όσον Τρεταφυλή. Αφορά τον κύριο Τσίπρα που είπατε, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε κάποια στιγμή, σε κάποια συνέντευξή του, ότι όταν θα έρθει η ώρα, θα μιλήσω και θα περιγράψω τη δική μου εκδοχή των πραγματικών. Όσον αφορά όμως, όσον αφορά όμως για τον πολίτη και τους Έλληνες πολίτες, εκλήθησαν το Σεπτέμβριο του 2015 και αξιολόγησαν
αυτή την πορεία ως προς το αποτέλεσμά της. Αυτό δεν είναι κολυμπήθρα. Και έδωσαν, είναι, δεν είναι η εκλογική διαδικασία, είναι λυτρωτική. Λοιπόν, γιατί επιλέγεις και επανερχόμαστε με εσάς. Και έλα, αποδίδει υποχρεώσεις. Διάλειμμα, Αλέξανδρε. Ελάτε γιατί έχουμε και νοβάρτες μετά. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Το πελαργόνιο είναι φυτό ή πουλί? Πάσο. Πάσο. Μου βάλει. Για πού τον βρήκαμε? Σε ποιο λόφο της Αθήνας βρίσκεται ο ναός του Ερέχθειου? Στην Ελβετία. Ιταλία. Τώρα φάνηκε το ταλέντο. Η ζωή σας έχει γέλιο? Να με. Τώρα πρέπει να γελάτε με τα χάλια σας. Ο πιο αδύναμος κρίκος. Είστε για γέλια. Με τον Τάσο Τρίφωνος. Πρέπει οι ίδια σας καθαρίζουν, Δημήτρη. Σήμερα στις 7 παρα 20 το απόγευμα. Στον Sky. Ίσως η μόνη ζημιά που δεν καλύπτουμε ακόμα. Ασφαλίστε το σπίτι σας από 1 ευρώ το τετραγωνικό. Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας ή καλέστε στο 210-4173-777. Βρείτε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τα ταξίδια σας. Από Δευτέρα, αποκλειστικά στα Λίδη. Κράνος μηχανής παστό 44,99. Ηλεκτρική σκούπα υγρών ή στερεών 49,99. Και φορτιστής μπαταρίας αυτοκινήτου 19,99. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Η μαγιονέζα είναι η ελληνική ανακάλυψη. Την ανακάλυψε μήνα Μάιον ένας καινοτρόφος από την Καλογρέζα. Μάιον Καλογρέζα, μαγιονέζα. Και να κυκλοφορεί μαγιονέζα με τρούφα Ελλήνων παραγωγών. Μα πόσο ελληνικά πια! Κανείς δεν λέει όχι σε λίγο παραπάνω γεύση από τον τόπο μας. Νέες Hellmann's με ελληνικές γεύσεις. Μερικά πράγματα στη φύση είναι τέλεια προσαρμοσμένα. Για την τέλεια διαχείριση θέρμανσης, ψύξης και ζεστών νερών στο δικό σας χώρο, σίγουρα θέλετε το προμονωμένο καινοτόμο σύστημα Aqua Plus Prince. Χωρίς καμία συντήρηση για 50 χρόνια. Με 70% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Ολοκληρωμένα πιστοποιημένα συστήματα Aqua Plus. Interplast. House of Innovation. Ξηρός βήχας ή βήχας με φλέματα? Δοκίμασε τώρα το νέο Bronco Dual Cine. Με διπλή δράση ανακουφίζει τον ξηρό αλλά και τον παραγωγικό βήχα. Νέο Bronco Dual Cine για τον ξηρό και τον παραγωγικό βήχα. Ξεκουράζεται ακόμα? 56 ώρες περιμένει το προζύμιο καραμολέκος. Έτσι το τοστ γίνεται και τραγανό και ζουμερό. Και με τέτοια γεύση. Ψωμί για τοστ Καραμολέκος. Με προζύμι φυσικής ορίμανσης. Ο Καραμολέκος το έκανε με αγάπη. Και υπομονή. Μοναδικές εορταστικές προσφορές από την Golden Star. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-325-640 και αποκτήστε μια πλήρη σειρά από τα κειμήλια της ιστορίας μας και της Ορθοδοξίας. Αποκτήστε και εσείς έναν πανέμορφο κλασικό Ορθόδοξο Σταυρό, καθώς και ένα δεύτερο Βικτοριανού τύπου Σταυρό σε κίτρινο χρυσό των 18 καρατίων στα 0,50 μάικρον σε μια άψογη επιμετάλλωση με την αλόη και μπορούν να φορεθούν από γυναίκες και άνδρες. Μαζί θα λάβετε και τις αλυσίδες. Προσοχή! Όσες κυρίες ή κύριοι τηλεφωνήσουν τώρα στο 2310-325-640 θα πάρουν και τους δύο σταυρούς με 49,90 μόνο. Μαζί θα λάβετε και ένα αριστοτεχνικά φιλοτεχνημένο Κωνσταντινάτο. Ένα μενταγιόν με την Παναγία τη Βρεφοκρατούσα. Ένα διπλό μενταγιόν με την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Άστρου της Βεργίνας. Ένα αγιορείτικου τύπου κομποσκίνη. Δύο πεπαλαιωμένες ρέπλικες πιστοποιημένες της εικόνας της Παναγίας και του Αγίου Παϊσίου. Τέλος, θα λάβετε δώρο και ένα πλήρες εορτινό σετ από πέρλες τύπου Μαγιόρκα. 2310-325-640 και μια μοναδική υπερπροσφορά γίνεται δική σας με 49,90 μόνο. Μην τη χάσετε. Τηλεφωνήστε τώρα. Καλές εορτές. Μοναδικές εορταστικές προσφορές από την Golden Star. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-325-640 και αποκτήστε μια πλήρη σειρά από τα κειμήλια της ιστορίας μας και της Ορθοδοξίας.
Αποκτήστε και εσείς έναν πανέμορφο κλασικό ορθόδοξο σταυρό, καθώς και ένα δεύτερο βικτοριανού τύπου σταυρό σε κίτρινο χρυσό των 18 καρατίων στα 0,50 μάικρον σε μια άψογη επιμετάλλωση με την αλόη και μπορούν να φορεθούν από γυναίκες και άντρες. Μαζί θα λάβετε και τις αλυσίδες. Προσοχή! Όσες κυρίες ή κύριοι τηλεφωνήσουν τώρα στο 2310-325-640 θα πάρουν και τους δύο σταυρούς με 49 και 90 μόνο. Μαζί θα λάβετε και ένα αριστοτεχνικά φιλοτεχνημένο Κωνσταντινάτο. Ένα μενταγιόν με την Παναγία τη Βρεφοκρατούσα. Ένα διπλό μενταγιόν με την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Άστρου της Βεργίνας. Ένα αγιορείτικου τύπου κομποσκίνη. Δύο πεπαλαιωμένες ρέπλικες πιστοποιημένες της εικόνας της Παναγίας και του Αγίου Παϊσίου. Τέλος, θα λάβετε δώρο και ένα πλήρες εορτινό σετ από πέρλες τύπου Μαγιόρκα. 2310-325-640 και μια μοναδική υπερπροσφορά γίνεται δική σας με 49,90 μόνο. Μην τη χάσετε. Τηλεφωνήστε τώρα. Καλές εορτές. Η εποχή του μεγάλου ύπνου έφτασε. Στρώμα Gold τεχνολογίας Orthopedist. Με 5 ζώνες αφρού, 5 ζώνες αλατηρίων και αφαιρούμενο ανόστρωμα. Μαζί το κρεβάτι Elite με αποθηκευτικό χώρο. Δικά σου με 890 ευρώ. Μη χάνεις τον ύπνο σου, έλα στην Istiqbal. istiqbal.gr. Για τιμές που θα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται. Βαρελίσια φέτα από Τρικάλων, μόνο 5,50 το κιλό. Ίνος ελληνικός κρασάκι 750 ml, λευκός, ροζέ ή ερυθρός, μόνο 1,25. Κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 1,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Σβολιατάκια σπιτική ζύμη 700 γραμμαρίων, με φέτα ή λουκάνικο, ή χωριάτικη πίτα σπιτική ζύμη 550 γραμμαρίων, με κατοίκη δομοκού, μόνο 1,50. Marketing. Μέσα στην κρίση είναι η λύση. Αυτό που έγινε μεταξύ μας με έχει αναστατώσει. Τελικά δεν μπορούμε να είμαστε μονοφίλοι. Το τραβάς το σκηνή, Μιχαήλ, και θα σπάσει. Φοβάσαι να στα φορέσω. Ένιωθα που ένιωθα άσχημα για τη Ροξάνη. Τώρα νιώθω και τύψεις. Είσαι καλά. Αν με αγαπούσες, δεν θα με άφηνες εδώ. Πιστεύει ότι δεν της αξίζει να είναι ευτυχισμένη. Τώρα παρκάρει τη μηχανή. Για να σου υποδεικνύει αυτό το όνομα η κόρη σου κάτι θα ξέρει. Πώς και από εδώ. Η Αριάδνη μου είπε να έρθω να σε βρω. Σου σάλιψε. Δεν θυμάσαι πριν 2 χρόνια στην Αμερική τι ξενύχτια είχαμε κάνει. Συναντηθήκατε στην Αμερική πριν από 2 χρόνια. 8 λέξεις. Αύριο στις 9 το βράδυ. Στον Sky. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά τώρα, διότι εδώ συζητούσαμε για την προανακριτική. Τι θα γίνει τώρα με τους προστατευόμενους, πότε θα τους δείτε, τι θα δείτε, αν μας περιγράψετε τι είναι εκεί πέρα, πότε θα πάτε, πού θα πάτε, ποιους θα δείτε, πώς θα τους δείτε. Προφανώς μπορώ να, επειδή αυτά είναι διαδικαστικά θέματα, δεν είναι της μυστικότητας, οπότε μπορούμε να τοποθετήσουμε. Ναι. Εμείς πήραμε μια απόφαση ως Επιτροπή να εξετάσουμε τους προστατευόμενους μάρτυρες και η απόφαση είναι να εξεταστούν με το καθεστώς που τους εξέτασε και ο αντισαγγελάς του Αρείου Πάγου, ο κ. Σοφουλάκης. Δηλαδή. Προκύπτει από την έκθεση κατάθεσης των μαρτύρων των συγκεκριμένων ότι έχουν εξεταστεί διαζώσεις, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και φαίνεται ότι έχουν εξεταστεί και κανονικά ως μάρτυρες, γιατί δεν μνημονεύεται κάτι άλλο στην ίδια την έκθεση. Άρα χωρίς κουκούλα. Ναι, ότι έχουν εξεταστεί ως διαζώσεις χωρίς κάλυψη, όπως εξετάζεται κανονικά ένας μάρτυρας, μόνο με την κωδική του ονομασία. Μάλιστα. Η απόφαση η οποία έχουμε πάρει είναι μια, όχι υπό επιτροπή, αλλά κάποια μέλη να επιλεγούν που θα είναι οι εισηγητές και ο πρόεδρος. Θα εξετάσουμε, εξέταση θα γίνει Τρίτη, Τετάρτη, δεν μας έχει ανακοινωθεί τίποτα άλλο αναφορικό, ούτε με το χώρο, ούτε με την ώρα, προφανώς για λόγους που δεν πρέπει να διαρρεύσουν. Θα συγκεντρωθείτε σε μια γωνιά, όχι, πούμε, και θα σας βγουν φορτώσει αμάχη, θα σας πάνε στα κρυφά. Μάθημα, αλλά όπως καταλαβαίνετε... Μήπως σας βάλουν και μια κουκούλα σε εσάς, να μην ξέρετε που πάτε. Όχι, προφανώς, ακούστε τι γίνεται, γιατί για λόγους ακριβώς προστασίας της διαδικασίας, καλό είναι κάποιες ενημερώσεις να γίνονται προς το τέλος, γιατί υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος διαρροής. Να ξέρετε ότι είναι οι δημοσιογράφοι σε ένα μέρος και να είναι μαζεμένες όλες ένα οι κάμερες από γύρω. Εδώ μας τίθεται ένα ερώτημα για τους προστατευόμενους. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει ακυρότητα των καταθέσεών τους? Τι θα πρέπει να πούν
με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί και στην προανακριτική της προηγούμενης μέρας. Ακούστε, τώρα, το βασικό για τους προστατευόμενους είναι το εξής σε θέματα αυτά που λέτε ακυρώτας. Όπως στην περίπτωση ενός από τους προστατευόμενους που βγήκε από το καθεστώς του κ. Μανιαδάκη, είναι κατά πόσο τυχόν αυτοί έχουν εμπλοκή με την υπόθεση και άρα σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο δεν μπορούσαν να είναι προστατευόμενοι. Συνεπώς η εξέτασή τους θα είναι εξέταση αξιοπιστίας αυτών των οποίων έχουν πει. Πώς μπήκανε στο καθεστώς το συγκεκριμένο και αν τυχόν έχουν εμπλοκή. Δεν μπορώ να μπω παραπάνω στο τι θα γίνει, γιατί μιλάμε θεωρητικά. Για την κυρία του Λουπάκη, θεωρητικά πάλι, εάν υπάρχουν προστατευόμενοι μάρτυρες που κακώς μπήκανε σε καθεστώς, είναι ελεγκταίο. Όχι από εμάς, είναι ελεγκταίο από την διαδικασία στην οποία γίνεται. Έχεις να πεις κάτι από αυτό ή δεν θες να ανακατοπίσεις καθόλου? Να πεις, ναι, να το πεις, γιατί διαφορετικά κλείνει η διαδικασία. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο που αφορά την προανακριτική, στην εφημερίδα Κόντρα, λέει έγραφο σοκ για μίζα σε πολιτικό βόμβα από του Λουπάκη στην προανακριτική. Έχει στείλει στην προανακριτική έγγραφο η κυρία του Λουπάκη που λέει ότι ξένη αρχή σας έστειλε, που αναφέρει πως η Νοβάρ της Ελλάς δωροδόκησε Έλληνα πολιτικό. Υπάρχει τέτοιο έγγραφο? Προσέξτε, τώρα πάμε στην ουσία, αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι διαδικαστικό, η κυρία του Λουπάκη την Παρασκευή μας έστειλε δύο έγγραφα. Μας έστειλε ένα έγγραφο το οποίο λέει ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο δεν σας το στέλνω. Ναι. Και εκεί πέρα να σας πω και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να μην στέλνω τα έγγραφα στην Επιτροπή. Σωστά, αυτό είναι το ένα έγγραφο. Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται σε μια μαρτυρία για συγκεκριμένο, για πολιτικό πρόσωπο που δεν αναφέρεται. Ναι. Που δεν αναφέρεται. Και δεν σας στέλνω και το έγγραφο. Και δεν σας στέλνω και το έγγραφο να το αξιολογήσετε. Και το δεύτερο έγγραφο είναι ότι μας κάνει μια νουθεσία η κυρία του Λουπάκη, δηλώνοντας δεν έχω αρμοδιότητα, αλλά κρίνω σκόπιμο ότι τους προστατευόμενους δεν πρέπει να τους εξετάσετε διαζώσεις. Άρα είναι και ένα έγγραφο για ένα έγγραφο. Δεν ξέρω. Ο κόσμος θέλει να μάθει. Κανένας δεν μπορεί να μάθει. Ποιοι πολιτικοί τα πήραν από την Οβάρτης, κύριε Πλέτη. Αν τα πήραν. Εδώ λέει υπάρχουν στοιχεία. Να σας πω εσάς. Εγώ σας λέω λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, θεωρείτε εσείς σαν βουλευτής. Μα αφού ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γεωργιάδης, το ομολόγησε. Είπε αυτή είναι η δουλειά. Συμφωνείτε, συμφωνείτε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Συμφωνείτε. Πώς την είπε? Στο ιταλικό κανάλι, στο ντοκιμάντερ, αυτό δεν είπε. Σας ρωτώ κάτι απλό. Ναι. Να διαβιβάζεται ένας φάκελος στη Βουλή για πολιτικά πρόσωπα. Και οι εισαγγελέας που το διαβιβάζει να σας λέει ένα έγγραφο δεν σας το στέλνω. Το θεωρείτε λογικό? Θα τη στείλετε μία επισήμανση. Το έχουμε κάνει 100 φορές. Μπράβο. Και θα στείλετε και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν σε αυτό. Στείλε μας όλα τα έγγραφα. Όλα το πώς είπαμε. Όλα. Δικηγόροι φοβεροί είσαστε. Δηλαδή είσαστε τρομεροί. Στην ουσία, χωρίς δικηγόρους δεν θα υπήρχε αυτό το ωραίο σύστημα.